αυτά. Για να έρθουμε και στα δικά μας σε σχέση με την Τουρκία. Επιστολή στην οποία θα καταγράφονται οι τουρκικές προκλήσεις εις βάρος της χώρας μας στέλνει αύριο το πρωί η Ελλάδα στην Κομισιόν. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και την Κάτια Αντωνιάδη. Είναι και η εβδομάδα που οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επισκέπτονται την Άγκυρα, Κάτια. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ο Σαρλ Μισελ θα επισκεφτούν την ερχόμενη Τρίτη μεθαύριο την Άγκυρα και θα έχουν συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν. Στην ατζέντα τη συζήτηση, η Σιλία, θα βρεθούν οι ευρωτουρκικές σχέσεις, η εξελίξη στο Κυπριακό και ο διάλογος με την Ελλάδα μεταξύ άλλων, με φόντο φυσικά το μεταναστευτικό, αφού όπως είπες και εσύ στην αρχή, αύριο είναι να αποσταλεί επιστολή από την Αθήνα προς την Κομισιόν, όπου θα αναφέρονται τα γεγονότα των τελευταίων 24 ώρων. Θυμόμαστε με την Ακτεώρο προσέγγισε πλοίο του ελληνικού λιμενικού, αλλά και τις οργανωμένες προσπάθειες της Τουρκίας να προωθήσει πρόσφυγες και μετανάστες προς την Ελλάδα. Τώρα, η Ελλάδα εστιάζει τις διπλωματικές της προσπάθειες και στο Νότο, έτσι. Ο διπλωματικός μαραθώνιος συνεχίζεται, αφού την ώρα που στην Άγκυρα θα γίνονται οι συζητήσεις με Φόντερ Λάιεν και Σαρλ Μισελ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ταξιδεύει για την Τρίπολη της Λιβύης σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσουν οι σχέσεις των δύο χωρών, οι οποίες είχαν παγώσει λόγω της υπογραφής από την προηγούμενη κυβέρνηση Σάραντς του τουρκολιβικού μνημονίου. Ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο, ένα 130 της πολεμικής αεροπορίας έχει πάει στην Τρίπολη της Λιβύης με ελληνική αποστολή, που θα συμβάλλει στην ενεργοποίηση της ελληνικής πρεσβείας στην Τρίπολη μετά από 14 χρόνια, να πούμε. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε, Ηλία, ότι εκκρεμεί και το ταξίδι δένδια στην Άγκυρα. Mm-hmm. Ωστόσο, δεν ξέρουμε πώς, πότε ακριβώς, γιατί η προκλητική ρητορική των Τούρκων αξιωματούχων ενισχύεται τις τελευταίες ώρες. Με τον Τούρκο Υπουργό Ενέργειας Φατίχ Ντονμές να μιλάει για εκ νέου αποστολή ερευνητικών και γεωτρύπανων στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάτια, σε ευχαριστώ. Θα μείνουμε